Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι στις δύσκολες μέρες που περνάμε διεξάγονται συζητήσεις όπως η σημερινή και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στους γιοργανωτές. Όμως εκτιμώ ότι αν θέλουμε η συζήτηση αυτή να είναι παραγωγική, να είναι ουσιαστική και να οδηγεί και σε απτά αποτελέσματα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, είναι να την γυώσουμε στην πραγματικότητα, να τη συνδέσουμε με αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για τη μεγάλη εικόνα, για αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα στις διεθνεί εξελίξει και στη συνέχεια να το συνδέσουμε με την ελληνική πραγματικότητα, με του κινδύνου και τι δυνατότητε που υπάρχουν σήμερα για τη χώρα μα. Διεθνώς, λοιπόν, βλέπουμε ότι μετά τις πρωτοφανείς ανατροπές της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά, υγειονομικά, βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με νέες, πολύ μεγάλες προκλήσεις. Με γεωπολιτικές αναταράξεις άνευ προηγουμένου. Είδαμε το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, ακόμα και η λέξη πυρηνικά να ξαναμπαίνει στο διεθνές λεξιλόγιο με τι οικονομικέ και τι κοινωνικέ επιπτώσει του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και με τι ευρύτερε γεωπολιτικέ αναταράξει, να είναι ήδη τεράστιε και θα γίνουν δυστυχώ ακόμα μεγαλύτερε στο επόμενο διάστημα. Δεν μα περιμένουν όπω λένε, λέμε πολλοί, μα περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα. Μα περιμένουν αρκετοί δύσκολοι χειμώνε στο μέλλον. Και δυστυχώ η Ευρώπη εμφανίζεται προ το παρόν τουλάχιστον να είναι ο μεγάλο χαμένο αυτών των διεθνών εξελίξεων. Έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπροστά, για να λέμε και τα θετικά και τα αρνητικά, με τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δυστυχώς, όμως, έκανε και πολλά άλματα προς τα πίσω με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ενεργειακή κρίση. Αποτέλεσμα είναι το ευρώ να κατακριμνίζεται αυτή τη στιγμή σε αγορές ο πληθωρισμός να εκρήγνεται και οι ανισότητες να οξύνονται και πάλι. Και ως προς την διαχείριση της κρίσης καθ' αυτή φαίνεται ότι προς το παρόν τουλάχιστον τα γεράκια, όπως λέγεται στη διεθνή βιβλιογραφία, νικούν έναντι των περιστεριών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παρότι η πληθωριστική κρίση δεν είναι όπως το παρελθόν demand-driven, δεν προέρχεται δηλαδή από την αύξηση της ζήτησης, αλλά κυρίως από το σπάσιμο των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, λόγω της πανδημίας και λόγω του πολέμου, η αντιμετώπιση που επιλέγεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε αμερικανικό από τη Fed, είναι κυρίως η μονταραστική, δηλαδή η αύξηση των επιτοκίων. Αυτό κάνει το χρήμα προφανώς πιο ακριβό, οι επενδύσεις γίνονται πιο δύσκολες, η ανάπτυξη με άλλα λόγια θυσιάζεται για να αντιθασευτεί ο πληθωρισμός. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στα πρόθυρα μιας νέας διεθνούς ύφεσης. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το πάρα πολύ δύσκολο, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τι γίνεται στη χώρα μας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η χώρα μας, δυστυχώς, παρότι κάποιοι προσπαθούν να εξοραίσουν την πραγματικότητα, ξαναγίνεται ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης. Βρίσκεται αθωράκιστη και ευάλωτη απέναντι στις τεράστιες αυτές προκλήσεις. Γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός, γιατί πρόκειται περί γεγονότος, ότι η ενεργειακή κρίση δεν ακολούθησε την ευρωπαϊκή όσον αφορά τη χώρα μας, αλλά προηγήθηκε της ευρωπαϊκής. Το γεγονός ότι είχαμε την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος ήδη από τον Ιούλιο του 2021, πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, σε ολόκληρη την Ευρώπη πιστοποιεί αυτό το οποίο σας λέω. Όπως επίσης η ίδια η Eurostat πιστοποιεί ότι το 2021 έκλεισε με την Ελλάδα να έχει τη μεγαλύτερη, την υψηλότερη αύξηση του ενεργειακού κόστου στις επιχειρήσεις και την τρίτη υψηλότερη αύξηση του ενεργειακού κόστου στα νοικοκυριά. Και αυτή η εκρηκτική άνοδος του ενεργειακού πληθωρισμού συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2022. 62% λέει η Eurostat, ο ενεργειακός πληθωρισμός, η αύξηση δηλαδή του ενεργειακού κόστους στη χώρα μας τον τελευταίο χρόνο, τη στιγμή που ο Ευρωπαϊκός Μεσοσόρος είναι στο 39%. Και την ίδια στιγμή, βεβαίω επειδή άκουσα πριν και από τον Υπουργό Οικονομικό για το πώς μας βλέπουν οι αγορές, ποια είναι η διεθνής εικόνα της χώρας, τα spreads των ελληνικών ομολόγων εκτοξεύονται και πάλι σε δυσθεώρητα ύψη με αυξήσεις πολύ πάνω των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Οι αγορές ανησυχούν πλέον για τα καλά για την Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε επίπεδα της μνημονιακής περίοδου. Είναι όλα τόσο μαύρα? Όχι. Ο τουρισμός πράγματι πήγε φέτος, πάει φέτος σχετικά καλά. Αυτή όμως η άνοδος δεν μεταφράστηκε σε κερδοφορία των επιχειρήσεων, του κλάδου, του τουρισμού, αλλά και όλων των συναφών τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η Εστίαση, όπως είναι το λιανεμπόριο, καθώς η έκρηξη του κόστους παραγωγής και της λειτουργίας τους ροκάνισε τα έσοδα και εξαφάνισε την κερδοφορία. Δημοσιονομικά, η μεσοπρόθεσμη ρύθμιση του δημόσιου χρέους, που πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2018 στο Eurogroup, Καθώ και τα ταμιακά διαθέσιμα των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κληροδότησε στην επόμενη κυβέρνηση, στη σημερινή κυβέρνηση, διασφάλισαν την αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία για την αντιμετώπιση τη πανδημία και του πληθωρισμού, αλλά και για τη στήριξη τη κοινωνία σε αυτέ τι πολύ δύσκολε συνθήκε. Α αναλογιστούμε πού θα βρισκόμασταν σήμερα, αν δεν είχαν επιτευθεί αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι τότε, το 2018 για τις οποίες κάποιοι τότε μιλούσαν για τις μεγαλύτερες οικονομικές γκάφε στην ιστορία της χώρας και τώρα επιχειρούν αυτές τις επιτυχίες να τις οικειοποιηθούν. Τα πράγματα όμως, φίλε και φίλοι, γίνονται και πάλι εξαιρετικά επικίνδυνα. Ο άδικος και αναποτελεσματικός τρόπος καταβολής των ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις μέσα στην πανδημία, η εμονή στην επιδότηση της εσχροκέρδειας στην ενέργεια πλήττουν βάναυσα την πραγματική οικονομία και θέτουν τα δημόσια οικονομικά σε νέα διακινδύνευση. Τα τελευταία στοιχεία από την ΑΔΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος μιλούν για νέα εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους στα 365 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλώ για το χρέος προ τι τράπεζε, προ την εφορία, προ τα ασφαλιστικά ταμεία και προ τα funds πλέον. Είναι δύο φορέ δηλαδή το ΑΕΠ, το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας. Εκεί έχει εκτοξευθεί το, δημοσιονομικό, το, δημόσιο, το ιδιωτικό χρέο. Ενώ η ΓΕΣΕΒΕ στην τελευταία τη έρευνα καταγράφει ότι μία στι τρει μικρομεσαίε επιχειρήσει έχουν διαθέσιμα που επαρκούν για λιγότερο από έναν μήνα. Ενώ και το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ λέει ότι το 71% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δηλώνει ότι έχει οδηγηθεί ήδη σε περιορισμό δαπανών βασικών ειδών διατροφής για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση. Και την ίδια στιγμή αυτά επισημοποιούνται, αν θέλετε, και από την στατιστική αρχή, από την Ελστάτη, η οποία δείχνει ότι από το 2021 οι ανισότητες στη χώρα οξύνονται, αυξάνονται. Η ψαλίδα ανοίγει. Και αυτό αφορά και τα νοικοκυριά, αφορά όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις επιχειρήσεις και τις αδικίες που δημιουργούνται, τις ανισότητες που δημιουργούνται μεταξύ των επιχειρήσεων. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, η αλλαγή πολιτικής δεν αποτελεί ένα ζήτημα, αν θέλετε, συνήθους κομματικής αντιπαράθεση. Αλλά αποτελεί πλέον εθνική αναγκαιότητα. Εμεί, επειδή έγινε και αναφορά πριν από τον Υπουργό Οικονομικών, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα έξι εθνικών προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση, για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτου, για τη διεύρυνση τη παραγωγική βάση χώρα, για την αντιμετώπιση κρίσιμο προκλήσεων, όπως είναι η στεγαστική κρίση, όπως είναι το δημογραφικό ζήτημα. Ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και κοστολογημένο, αλλά και ένα πρόγραμμα με ρηξικέλευτες προτάσεις. Γιατί, φίλες και φίλοι, φίλοι, θα το πω με μία φράση. Κατά τη γνώμη μου, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο σήμερα που συζητάμε. Ότι αυτό που δεν είναι ρεαλιστικό είναι να θεωρούμε ή να θεωρούν κάποιοι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πάμε σήμερα. Οι προτάσεις, λοιπόν, ειδικά για τους μικρομεσαίους, για τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, για την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, για την αποφασιστική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με προστασία και της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης, με τη θέσπιση Επιτέλου, αφορολόγητου και για του ελεύθερου επαγγελματίε και για του αυτοαπασχολούμενου. Είναι προτάσει δεσμευτικέ, είναι προτάσει δίκαιε και είναι προτάσει που είναι αναγκαίο πλέον να υλοποιηθούν. Αλλά βεβαίω πέρα από αυτέ τι προτάσει, υπάρχουν και τολμηρέ μεταρρυθμίσει στι οποίε πρέπει να προχωρήσουμε ω ελληνική κοινωνία και ω πολιτικό σύστημα. Φίλε και φίλοι, το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όπω λειτουργεί σήμερα. Δεν είναι δυνατόν η απίστευτη πρωτοφανή πρόσβαση σε ρευστότητα, την οποία απέκτησε χάρη και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περίοδο τη πανδημία, να μην διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία. Δεν μπορεί το δημόσιο, το οποίο έχει. Άρα, οι Έλληνε φορολογούμενοι δηλαδή. Περί αυτού πρόκειται που έχει ανακεφαλοποιήσει τρεις φορές τις συστημικές τράπεζες, να μην έχει λόγο στη διαχείρισή τους ούτε καν εκεί που διατηρεί σημαντική μετοχική παρουσία, όπως είναι η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας. Δεν είναι δυνατόν η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών να μην μπορούν να περάσουν καν έξω από τις τράπεζες. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να την εξοραίσουν και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει το κράτος να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί και του αντιστοιχεί βάσει και της μετοχικής τους παρουσίας στο τραπεζικό σύστημα. Αλλά βεβαίως ούτε στην ενέργεια μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική της επιδότησης ενός μοντέλου που ουσιαστικά οδηγεί τα νοικοκυριά στη διάλυση της επιχειρήσης στο Λουκέτο και τα δημόσια οικονομικά και πάλι στις μέρες του 2009 και του 2010, το δημόσιο οφείλει να παρέμβει για να στηρίξει, να ρυθμίσει και να ελέγξει. Όταν αυτό γίνεται σήμερα που μιλάμε ακόμα και από συντηρητικέ κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, δείτε τι κάνει ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν στη Γαλλία, τι κάνει η η συμμαχική κυβέρνηση στη Γερμανία, τι ανακοίνωσε ως δεσμευτική του πρόταση χθες το βράδυ στο συνέδριο των εργατικών ο ηγέτης των εργατικών, ο κύριος Στάρμερ, σε σχέση με τη δημιουργία ενός μια νέας δημόσιας επιχείρησης ενέργειας. Εδώ, λοιπόν, και ο ρόλος της ΔΕΗ πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει το δημόσιο να ανακτήσει τον έλεγχο μιας επιχείρησης η οποία είναι κρίσιμη, είναι κομβική, όχι μόνο για τον ενεργειακό κλάδο, αλλά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Όπω βεβαίω είναι πολύ κρίσιμο και το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων και τη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτέ. Εμεί προτείνουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων. Σκεφτείτε ότι έχουμε Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, νέο ΕΣΠΑ, είναι και ο Περιφερειάρχη εδώ, Αντική το γνωρίζει πολύ καλά, μια και έχει να διαχειριστεί και το ΠΕΠ τη περιφέρειά του. Νέο ΕΣΠΑ 21-27, νέα ΚΑΠ, Κοινή Αγροτική Πολιτική τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουμε ένα, μια συνολική δεξαμενή πόρων, δηλαδή, η οποία ξεπερνάει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2029. Εδώ πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό σχεδιασμός. Και ειδικά στο, στην περίπτωση του Ταμείου ανάκαμψη και στο Έσπα απαιτείται και επανασχεδιασμός. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με προγράμματα τα οποία είναι απολύτως κρίσιμα για την ελληνική οικονομία και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν, να υλοποιηθούν με διαχειριστικά αποτελεσματικό, αλλά και με κοινωνικά και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα απορρόφησης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πρόσφατη έρευνα του παρατηρητήριου για το Ταμείο Ανάκαμψης του Ινστιτούτου 1 δείχνει ότι το ύψος των πόρων που λιμνάζουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή που είναι διαθέσιμοι στη χώρα μας, έχουν εκταμιευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί στην ελληνική οικονομία. Αγγίζει τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ στι σημερινέ συνθήκε που η πραγματική οικονομία τα έχει ανάγκη πιο πολύ από ποτέ. Και βεβαίω εδώ μιλάμε για επανασχεδιασμό, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μία υλοποίηση, η οποία δεν απαντάει στι δομικέ προκλήσει τη ελληνική επιχειρηματικότητα, Πού είναι η στήριξη για του μικρομεσαίου που είναι η περιφερειακή διάσταση των προγραμμάτων για να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις ε, περιφέρειες της χώρας, που είναι η αντιμετώπιση πολύ βασικών θεμελιωδών κρίσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, όπως είναι η στεγαστική κρίση, είναι χαρακτηριστικό και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργών οικονομικών το ανακοίνωσε έτσι με έναν τρόπο πολύ διθυραμβικό πριν από λίγες εβδομάδες, ότι τα πρώτα 455 εκατομμύρια από το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης... θα πάνε σε 13 επιχειρηματικούς ομίλους. Επαναλαμβάνω, 455 εκατομμύρια σε 13 επιχειρηματικούς ομίλους... στη στιγμή που η συντηρητική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων... δεν έχει την παραμικρή πρόσβαση σε ρευτότητα. Άρα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα σχέδιο... το οποίο θα διασφαλίζει ότι κανένας πόρος δεν θα χαθεί για τη χώρα αλλά και ότι το σύνολο αυτών των κονδυλίων θα έχουν το μέγιστο δυνατό οικονομικό αποτύπωμα. Φίλες και φίλοι, κύριε και κύριοι, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με το εξή. Την προηγούμενη εβδομάδα, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Γεωργίευα, είπε, δήλωσε ότι η έκρηξη των τιμών θα οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές σε όλο τον κόσμο. Ενώ μόλις προχθές, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρτ, μίλησε για την ανάγκη φορολόγησης των υπερκερδών όσων κέρδισαν μέσα στην κρίση της πανδημίας και της ενέργειας, για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά τα οποία αυτή τη στιγμή καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή την πληθωριστική κρίση. Τα πράγματα, δηλαδή, θέλω να πω διεθνώ αυτή τη στιγμή αλλάζουν. Οι αντιλήψει μεταβάλλονται, οι βεβαιότητε του παρελθόντος καταραίουν. Περισσότερο από ποτέ στην Ευρώπη, αλλά ακόμα περισσότερο στη χώρα μας, χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό υπόδειγμα. Με ουσιαστική κρατική παρέμβαση για τη στήριξη τη πραγματική οικονομία και την πάταξη τη εσχροκέρδεια, με τη διαμόρφωση δημόσιων εργαλείων σε στρατηγικού τομεί όπω είναι το τραπεζικό σύστημα, όπω είναι ο ενεργειακό κλάδο, με ουσιαστική στήριξη του κοινωνικού κράτου. Μα έδειξε η πανδημία ότι η δημόσια υγεία και η ανάπτυξη δεν είναι έννοιε αντιπαραθετικέ, ίσα ίσα, ίσα ίσα η μία προποθέτει την άλλη με την αποφασιστική ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων που μπορούν να τραβήξουν προς τα πάνω το σύνολο της παραγωγικής βάσης της χώρας, αλλά και με ένα σχέδιο, ρεαλιστικό σχέδιο για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Αλήθεια, πού είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο και ακόμα περιμένουμε την ενεργοποίησή του. Τώρα ξεκίνησε το καθεστώς για τον τουρισμό μόνο. Θέλουμε λοιπόν ένα σχέδιο για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο θα παράγει εγχώρια προστιθέμενη αξία και θα αναβαθμίζει το εγχώριο παραγωγικό σύστημα. Θέλουμε δηλαδή, εν τέλει, κυρίε και κύριοι, μια πολιτική η οποία θα αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που προσφέρει η εποχή μα και θα σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.